Έχω κληθεί να ενημερώσω την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το μεταναστευτικό. Ένα πολυδιάστατο θέμα που για πρώτη φορά συζητείται στην έκτασή του και στην ορότητα στη Βουλή και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή Θεσμών και τους βουλευτές που μου έδωσαν την ευκαιρία να ενημερώσω και σε κάποια λεπτομέρεια για το θέμα του μεταναστευτικού. Όπως έχω πει, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στην ένταση στην οποία υπάρχει σήμερα τα τελευταία χρόνια, μετά το 2015-2016, με πολύ αυξημένες ροές μεταναστών στην Κύπρο, σε σημείο που προκαλεί πολλές ανησυχίες. Έχω εξηγήσει όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει. Τόσο ως Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και ως κυβέρνηση, γιατί είναι ένα πολυδιάστατο θέμα που αφορά σχεδόν στην ολότητα τους όλα τα Υπουργεία. Έχω εξηγήσει για τις προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τύχει Κύπρος αλληλεγγύης, γιατί είναι μια χώρα πρώτης γραμμής, η οποία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται πρώτη όσον αφορά τις ροές μεταναστών προς την Κύπρο. Εν ελλείψη μιας σωστής ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και της ανικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έλθει σε μια συμφωνία για τον κανονισμό του Δουβλίνου, που να κατανέμει το βάρος ισομερός σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται στην Κύπρο είναι πολύ ανησυχητικές. Είναι μια συζήτηση η οποία θα τύχει συνέχειας. Οι μεταναστευτικές ροές ως επιτοπλίστων έρχονται από τα κατεχόμενα. Τα 2/3 των αιτητών ασύλου είναι από τα κατεχόμενα. Το 1/3 έρχονται με άδειες νόμιμης παραμονής και μετά ενδεχομένως καταχρούνται το σύστημα επιζητώντας μια μόνιμη παραμονή μέσω του συστήματος ασύλου. Είναι εκεί και που ως κράτος οφείλουμε να βελτιώσουμε και τις διαδικασίες, αλλά και με τους όρους για τους οποίους κάποιος εισέρχεται στην Κύπρο, είτε ως φοιτητής, είτε ως εργαζόμενος. Έχουν γίνει αρκετά, έχουν εισαχθεί ταχυρυθμιστές διαδικασίες. Έχουμε κάνει συμφωνία με την ΕΑΣΟ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συστήματος Ασύλου. Έχει αρχίσει να δουλεύει το Ειδικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας με 3 δικαστές, θα αυξηθούν σε 5 και αν χρειαστεί θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να τελεσιδικούν οι αποφάσεις απορρίψεων για να μπορούν να γίνονται επαρκώς τα θέματα των επιστροφών και των απελάσεων. Κάτι που θα λειτουργήσει και ως αποτρεπτικά σε οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να εκμεταλλευτούν το σύστημα ασύλου. Είναι πάρα πολλά θέματα, έχει γίνει μια ευρεία συζήτηση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρξει και συνέχεια, διότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης ή έστω διαχείρισης αυτού του φαινομένου, το οποίο είναι και κύριο φαινόμενο σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν καν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εκεί. Πρέπει να συνδράμουμε όλοι, και η κυβέρνηση, εκτελεστική εξουσία, αλλά και Βουλή και όλοι οι φορείς. Κύριε Υπουργέ, προτίθεται να προσθέσετε αλλαγές και στον κανονισμό της πράσινης γραμμής, ώστε να μην μπορούν να έρχονται πολίτες τρίτων χωρών? Όχι στον αλλαγό της πράσινης γραμμής, όχι αλλαγή στον κανονισμό. Ο κανονισμός της πράσινης γραμμής είναι ένας κανονισμός ο οποίος συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός του κανονισμού της πράσινης γραμμής είναι να διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, καθώς και των υπηκών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από και προς τα κατεχόμενα. Εκεί που θα προτείνουμε και είμαστε σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω είμαστε κοντά, είναι η αλλαγή του κώδικα υλοποίησης του κανονισμού της πράσινης γραμμής, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο περιοριστικός για την διέλευση υπηκών τρίτων χωρών. Διότι έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία ειδικά χρόνια είναι πάρα πολύ υπηκοί τρίτων χωρών οι οποίοι έρχονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και μέσω των οδοφραγμάτων, εκμεταλλευόμενοι μία πρόνοια του κώδικα συμπεριφοράς,
η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση. Είναι πολύ δύσκολο μετά να εντοπιστούν. Υπάρχει η πρόνοια των 90 ημερών ότι πρέπει να επιστρέψουν, αλλά εν πωλής είναι ανεφάρμοστη αυτή η πρόνοια και φαίνεται ότι τη χάνει εκμετάλλευσης και για το σύστημα ασύλου, αλλά για παράνομα διαμένοντες στη δημοκρατία. Και είναι ένας έλεγχος ο οποίος πρέπει να τεθεί. Παράλληλα, φυσικά, πρέπει να τεθούν και πιο αυστηροί ελέγχοι στην πράσινη γραμμή. Είναι κάτι που αφορά όχι το δικό μου το Υπουργείο, κατά μήκος της πράσινης γραμμής, αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Άμυνας, ούτως ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιοι ελέγχονται και για ποιους γίνεται η διέλευση και από ποιους όρους. Αλλά είναι πάρα πολλά τα θέματα. Η αστυνομία, πρέπει να σας ενημερώσει καλύτερα, λαμβάνει μέτρα. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό που παρατηρείτε είναι μία πρακτική που κάποιοι εισέρχονται νόμιμα στη δημοκρατία είτε μέσω της άδειας εργαζομένου είτε ως φοιτητή. Μετά, όταν λήξει η άδεια τους, είτε κάνουν αιτήσια ασύλου, είτε καταφεύγουν σε εικονικούς γάμους με υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης τρίτων χωρών, που κάποτε κατεφθάνουν και στην Κύπρο, ειδικά για αυτό το σκοπό, και μετά φεύγουν από την Κύπρο. Και είναι πολύ δύσκολο και να εντοπιστούν και να αποδείξεις μετά και την εικονικότητα του γάμου. Είναι κάτι το οποίο έχει τύχει και συζήτησης και με ξένους πρέσβεις. Ναι. Για τις εξελίξεις να σας ενημερώσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά ναι, έχει γίνει αίτηση για την ένταξη στη Σόγγεν. Ένα από τα θετικά είναι το σύστημα πληροφοριών το οποίο διαθέτει το Σόγγεν, το οποίο χρειάζεται και η Κυπριακή Δημοκρατία, ούτως ώστε και για θέματα ασφαλείας και για θέματα δημόσιας τάξης να έχει καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις εισερχόμενες στην Κυπριακή Δημοκρατία.